Συν τις εξελίξεις όλο το τελευταίο διάστημα από το 2015 και μετά, όπου τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Χίος παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ναι, αυτό είναι η άλλη πτυχή που την κάνει τη Χίο, όπως και τη Σάμο, όπως και τη Μυτιλήνη, ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες, διότι αποτελούν, αν θέλετε, ένα μέτωπο απέναντι στις έκνομες απαιτήσεις, πρακτικές και απειλές της Τουρκίας, ένα μέτωπο το οποίο θα πρέπει να τύχει ιδιαιτέρας φροντίδος από το ελληνικό κράτος και να εξεταστεί σε όλες τις γεωστρατηγικές διαστάσεις τι σημαίνει δηλαδή για την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό το μέτωπο των νησιών, η Χίος ιδιαίτερα, και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα ούτως ώστε να προφυλαχθεί, διότι βλέπουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών που κάνει η Τουρκία, βλέπουμε μία μάλλον επιπόλαια αντιμετώπιση από πλευράς της ελληνικής πολιτείας αυτών των ροών, και πραγματικά τα όπλα τα οποία έχει η ελληνική πολιτεία, τα νομικά όπλα για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο είναι πολλά και είναι και σημαντικά, και απορώ γιατί δεν τα χρησιμοποιεί. Σχάτως βεβαίως πρέπει να πω, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, ότι ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι και από πλευράς νομικής η ελληνική πολιτεία ετώνησε το χαρακτηριστικό της Τουρκίας ως το πρώτο ασφαλές κράτος για τις προσφυγικές ροές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εδώ και 5 χρόνια περίπου, όταν πρωτοήρθα στη Χίο για να μιλήσω για αυτό το θέμα, το είχα τονίσει στο Ομήριο. Συνέχισα να το λέω και να το γράφω όλα αυτά τα 5 χρόνια, και έχει την εξής σημασία, ότι πρόσφυγας θεωρείται κάποιος του οποίου η σωματική ακεραιότηση και η ζωή κινδυνεύει στη χώρα του, μέχρι να φτάσει στο πρώτο ασφαλές από νομικής απόψεως κράτος. Από εκεί και πέρα, όταν μετακινηθεί από αυτό το ασφαλές κράτος, που στην περίπτωση μας είναι η Τουρκία, χρειάζεται βίζα. Αλλιώς είναι παράνομος μετανάστης. Υπάρχει μια ευαισθησία στις χρήσεις των όρων, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάτι. Με καλέσατε και μου παίρνετε μια συνέντευξη. Νομίμως λοιπόν βρίσκομαι εδώ. Θα μπορούσα να έρθω με τις πιτζάμες μου. Πάλι νομίμως θα βρισκόμουν εδώ, αλλά θα ήμουν παράτυπος. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα νομιμότητος, τίθεται θέμα τύπου. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τίθεται θέμα νομιμότητος και όχι τύπου. Άλλο λοιπόν να χρησιμοποιούμε την έννοια παράτυπος, που δεν εκφράζει την άρνηση νομιμότητος, και άλλο την πραγματική έννοια που είναι παράνομος. Υπάρχει και η άλλη ευαισθησία. Λάθρο λέει μετανάστης, δεν υπάρχουν λαθροί άνθρωποι. Μια στιγμή, αυτοί που ενοχλούνται από την έννοια λάθρο μετανάστης, ενοχλούνται από την έννοια λάθρο κυνηγός? Όχι. Άνθρωπος δεν είναι και ο κυνηγός. Μπράβο. Ενοχλούνται από την έννοια λάθρο επιβάτης? Όχι. Άνθρωπος δεν είναι και επιβάτης. Ενοχλούνται μόνο από τη χρήση του λάθρο όταν πρόκειται για μετανάστες. Ποιοι είναι αυτοί? Συγκεκριμένες εστίες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι με το αζημίωτο, το τονίζω το με το αζημίωτο, προτείνουν αλληλεγγύη. Ξέρετε, η αλληλεγγύη, εγώ ως χριστιανός το ξέρω, είναι δωρεάν. Είναι από την ψυχή σου. Όταν πληρώνεσαι για την αλληλεγγύη, δεν είσαι αλληλέγγυος, είσαι επαγγελματίας του πόνου. Και όταν το κύκλωμα είναι παράνομο, είσαι κάποιος ο οποίος συμμετέχει στο τράφικινγκ ανθρώπων. Και μάλιστα με το αζημίωτο. Αλλά είσαι δουλέμπορος. Ή βοηθάς δουλεμπορικά κυκλώματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν οφείλουμε να τα τονίσουμε, για να ξέρουμε που βαδίζουμε και γιατί έχουμε χάσει τη σημασία των όρων.
θα μου κάνετε τη χάρη και θα μου επιτρέψετε, επειδή εδώ έτσι όπως έχετε θίξει το θέμα αυτό, υπάρχει μια ευαισθησία στις τοπικές κοινωνίες, γιατί κύριε Μάζη, το 15 και το 16 όλη η τοπική κοινωνία ήταν στην πλατεία και προσέφερε από το υστέρημά της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Από τη στιγμή που επαγγελματικοποιήθηκε... Η ερώτησή μου όμως είναι, τότε κακώς το έκανε. Όχι. Δεν περίμενε η εξέλιξη να είναι αυτή. Γιατί η ίδια κοινωνία που με αλληλεγγύη και ανθρωπιά προσέφερε την ψυχή της σε αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως ήταν νόμιμη, παράνομη κτλ., μετά διαπίστωσε ότι έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κέρδους, ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και συμμετέχει σε διαδικασίες δουλεμπορίου. Αυτή η κοινωνία λοιπόν δεν μπόρεσε να το δεχτεί αυτό. Και εκεί αντέδρασε. Και ενδέχεται να υπάρχει και μια ομάδα μέσα σε αυτή την κοινωνία που λέτε, που επιμένει ακόμα και να λέει ότι όταν εγώ τον βλέπω τον πόνο μπροστά μου να εξελίσσεται, δεν θα σκεφτώ ούτε τα κυκλώματα ούτε την δουλεμπορία. Εγώ βλέπω πόνο μπροστά μου και οφείλω να αντιδράσω. Τι μου λέτε γι' αυτό? Μπορείτε να αντιδράσετε, και μπορείτε να αντιδράσετε πώς? Ακολουθώντας πάντα και τα κελεύσματα της ίδιας της δικής σας της κοινωνίας. Δεν είστε ένας ούτε δέκα. Είναι μια κοινωνία. Σε μια δημοκρατία τι ισχύει? Οι κανόνες της πλειοψηφίας. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν είναι δημοκρατία. Αν λοιπόν οι μειοψηφίες, οι οποίες στηρίζουν σε επίπεδο κοινωνικής κοινής γνώμης αυτού του είδους τη διαδικασία, το κάνουν με το αζημίωτο, με τα χαρακτηριστικά που τόνισα προηγουμένως, θα πρέπει να δούμε τι ζητάει και η πλειοψηφία της κοινωνίας, εάν η κοινωνία είναι δημοκρατική. Αλλιώς οι μειοψηφίες επιβάλλουν τη δικτατορία τους στις πλειοψηφίες. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, λυπάμαι. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά δημοκρατία, μαγαζί μπορείτε να το πείτε, αλλά δημοκρατία δεν λέγεται. Αν μου επιτρέπετε, μία ακόμα παρατήρηση και θα ήθελα μετά να φύγουμε να πάμε σε μια περαιτέρω διάσταση. Η παρατήρηση λοιπόν είναι αυτό που λέμε όσον αφορά την κρίση της τοπικής κοινωνίας ή της όποιας κοινωνίας, υφίσταται τις όποιες συνέπειες. Είναι μία διαχείριση σε ένα περιορισμένο χώρο και χρόνο, και η ερώτησή μου είναι σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Δεν είναι λυμμένα αυτά. Σαφώς κάθε είναι φορά λυμμένα. Εμείς θα πρέπει να τα λύνουμε. Χαίρομαι που το αναφέρετε. Με προεδρία ενός Έλληνος δικαστού, του καθηγητού του Λίνου Σισιλιάνου, είχε ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πέρσι η απόφαση, η οποία τι έλεγε? Ότι όταν εισχωρούν άτομα άνευ αδείας στο έδαφος άλλου κράτους, αυτά τα άτομα μπορούν να απελαύνονται και πρέπει να απελαύνονται άμεσα, χωρίς το δικαίωμα καν υποβολής αιτήσεως ασύλου. Και όπως ξέρετε εκεί, αγαπητέ φίλε, όταν διαμορφώνεται, λαμβάνεται μια απόφαση από το ΕΔΑΔ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτόματα για όλα τα κράτη τα οποία αναγνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η απόφαση αυτή υπέχει θέση εσωτερικού δικαίου του κράτους, του αναγνωρίζοντος. Συνεπώς, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση είναι πλέον κομμάτι του ελληνικού εσωτερικού δικαίου. Γιατί δεν την ασκούμε? Δεν περιμένω απάντηση. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Και καταλαβαίνετε ότι και εμένα είναι μέσα, και μας είναι μέσα από την διαχείριση της τοπικής κοινωνίας και τις αντεκκλήσεις των ομάδων, που είναι πολύ φυσικό και είναι ωραίο να υπάρχουν αντεκκλήσεις ομάδων και απόψεων, οι επικλήσεις και οι οποίες πολλές φορές στερούνται τις βάσεις της διεθνούς νομιμότητας. Κάποιος έχει αποφασίσει και ένα πρόσφατο κατακτήσεις γεγονός. Πολιτισμού δεν είναι έτσι, αυτά? Βεβαίως. Μα ο νομικός πολιτισμός τι είναι? Η εγγύηση της δημοκρατίας. Τι λέμε, αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, θα πω κάτι. Προχθές συνέβη το εξής. Η γνωστή σας και γνωστή μας, κυρία Ήλβα Γιώχανσον, πήγε στη Λιθουανία, όπου εκεί χειροκρότησε την απόφαση της λιθουανικής κυβερνήσεως να κατασκευάσει ένα τείχος 500 χιλιόμετρων, διότι λέει οι σύρχοντο παράνομοι
μετανάστες και πρόσφυγες από την Λευκορωσία. Όταν ρωτήθη η κυρία Γιώχανσον πόσοι εισήλθαν επιτέλους στη Λιθουανία και δικαιολογείται να γίνει ένας φράχτης 500 χιλιόμετρων, απάντησε έχουν εισέλθει, λέει, 500 άνθρωποι. Όταν ήρθε όμως στη Χίο ή στη Σάμου, στις τεράστιες αυτές δομές της Σάμου, κατακένουργες, έτσι, οι οποίες αποτελούν και πόλο έλξεως αυτών των ανθρώπων, έτσι. Διότι έχουν επιδότηση, έχουν κατοικία, έχουν όλα, χωρίς να εξετάζουμε το νομικό καθεστώς. Βεβαίως, μας έλεγε, όταν είπε ο κύριος Υπουργός των θεμάτων μεταναστεύσεως ότι θα είναι κλειστές δομές, του είπε, τον διέψευσε και του είπε, όχι κύριε Μηταράκη, δεν υπάρχουν κλειστές δομές. Η Ευρώπη δεν επιτρέπει κλειστές δομές, δεν είναι δομές φυλακίσεως. Οι άνθρωποι, οι δομές αυτές είναι παρακολουθούμενες, αλλά όχι κλειστές. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μία διαστρέβλωση της πληροφορίας ή μία άγνοια από πλευράς υπουργού. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει. Μια φορά να το ξεκαθαρίσουμε, οι δομές απαγορεύεται να είναι κλειστές από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν τους φυλακίζεις, τους φιλοξενείς. Και από εκεί και ύστερα, αν η κοινωνία τους θέλει, δημοκρατία έχουμε, βεβαίως να τους πάρει. Από τη στιγμή όμως που η κοινωνία βλέπει ότι έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής της, τότε και πάλι δημοκρατία έχουμε, οφείλουμε να τους ακούσουμε. Και να αξιοποιήσουμε και το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Όταν γινόταν η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, τονίζω για τους πρόσφυγες, όχι για τους παράνομους μετανάστες, αναφερόμασταν για 10, 20, 30, 100, 200 χιλιά άτομα στην Ευρώπη. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε 150.000 άτομα, 100.000 άτομα. Αυτά τα νούμερα δεν είναι πλέον, είναι εισβολές. Και ιδιαίτερα δε, όταν από την άλλη μεριά έχει αποδειχθεί περιτράνος, επισήμως πλέον, αποτελεί κοινό κτήμα του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, ότι οι Τούρκοι εργαλειοποιούν αυτούς τους ανθρώπους. Τι έλεγαν οι μεταβαίνοντες μέσω Εύρου για να μπουν στην Ελλάδα? Έλεγαν ότι εγώ, λέει, δούλευα, λέει, 3 χρόνια στην Τουρκία και ήρθε, λέει, η στρατοχωροφυλακή, με έβαλε στα λεωφορεία και με έφερε εδώ και μου είπαν ότι από εδώ θα μπορέσω να πάω στην Ευρώπη. Μα όταν είσαι εγκατεστημένος και δουλεύεις, πάει να πει ότι έχεις τα πάντα εκεί που βρίσκεσαι, στην πρώτη ασφαλή χώρα. Γιατί αυτή η χώρα σου παίρνει τη δουλειά, σε διώχνει, σε βάζει στα λεωφορεία και σε στέλνει να πας να παίξεις το κεφάλι σου στα σύνορα ενός άλλου κράτους? Τα είδαν όλα αυτά οι Ευρωπαίοι, ήρθαν με τα ελικόπτερά τους, κατόπτευσαν, ήρθαν οι Αυστριακοί, ήρθαν άλλες δυνάμεις, πήραν φωτογραφίες, είδαν τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού υπερσύγχρονα τουρκικά να βάζουν, να δίνουν με γάντζο το σειρματόπλεγμα και να το τραβάνε για να το ρίξουν. Είδαν την αστυνομία και τη στρατοχωροφυλακή να ρίχνει φωτοβολίδες κρότου λάμψης, καπνογόνα και τα λοιπά εναντίον των ελληνικών αρχών από την άλλη μεριά. Τα είδαν όλα αυτά και κατάλαβαν ότι πλέον άνευ συζητήσεων και αντιρρήσεων, εδώ πέρα έχουμε προσπάθεια εισβολής και όχι απλά εργαλειοποιήσεως, οπλοποιήσεως. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Μπορεί να άργησε να το συνειδητοποιήσει συνολικότερα το πολιτικό σύστημα, εννοώ για την κυρίαρχες δυνάμεις του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν νιώθω εγώ ότι κανείς αμφισβητεί ότι η Τουρκία, όποτε της δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία, όλο αυτό που περιγράφεται το εργαλειοποιεί και το χρησιμοποιεί. Από εκεί και πέρα είναι μία σειρά αντιδράσεων και πολιτικών. Κύριε Ξενταριανέ, πριν 5 χρόνια μπορούσατε να το πείτε αυτό? Όχι, δεν μπορούσα να το πω. Οι συνθήκες και η κατάσταση έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα. Μπράβο, έτσι. Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Πριν 5 χρόνια δεν μπορούσατε να το πείτε. Δεν μπορούσα. Κάποιοι που το λέγαμε, τι ήμασταν? Οι πρωτοπόροι ή... πρωτοπόροι θα έλεγα. Αν θέλετε, αν τώρα θέλετε... το λέτε για μας. Ναι, ναι, τώρα το λέμε. Τότε δεν ξέρω τι λέγανε. Μάλλον ξέρω. Κύριε Μαζί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πολύ καλύτερα από μένα, ότι στην ιστορία και στην διαμόρφωση έτσι γίνονται τα έτσι πράγματα. Γίνονται, κάποιοι έτσι, έτσι γίνονται. Απλώς το θυμίζω. Καλά κάνετε και το θυμίζετε. Και ακριβώς επειδή έχετε αυτό το κερδίσει, αν θέλετε, στην αντιπαράθεση
αυτό το επιχείρημα που μου λέτε τώρα, έχουμε να σας πω πού είναι ο κίνδυνος. Πού είναι ο κίνδυνος σήμερα για τα νησιά, πού είναι ο κίνδυνος, τι διαχειρίζεται λάθος η σημερινή κυβέρνηση και η οποία θέλει να ακούει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω καλώς ή κακώς, αλλά θέλει να την ακούει και να πορεύεται και να σχεδιάζει πολιτικά σε σχέση πάντα και με τις αποφάσεις των κεντρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι το λάθος? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το επίσημο ρεπορτάζ. Όσον είστε δημοσιογράφος, κέριος και έγκλητος, θα σας πω λοιπόν το εξής. Οι επίσημες εφημερίδες, οι έγκυρες εφημερίδες, κάθε λίγο και λιγάκι μας βγάζουν για κάποιους κυρίους οι οποίοι συλλαμβάνονται, κατηγορούνται για κατασκοπία και ανήκουν σε ΜΚΟ. Δεν θέλω να πω για τις εθνικότητες, γιατί εντάξει. Ας είμαστε κάπως πιο έτσι, τρυφεροί με τη Γερμανία. Αχ, μου ξέφυγε. Λυπάμαι. Λοιπόν, όταν λοιπόν το επίσημο ρεπορτάζ σου λέει ότι υπάρχουν ένα σωρό τέτοιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, στο εξωτερικό αυτές τις οργανώσεις τις λένε Κόγκος. Ξέρετε γιατί? Από το Governmental Non-Governmental Organizations. Κόγκος. Και όχι NGOs. Γιατί πίσω από κάθε μια τέτοια κρύβεται μια ομάδα συμφερόντων εθνικών. Δεν λέω εγώ τον όρο, τον χρησιμοποιούν οι ειδικοί. Οι ειδικοί των υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτούς. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι συλλαμβάνονται άτομα, κάθε λίγο και λιγάκι, ακούμε τα ονόματα, τις περιπτώσεις και τέτοια, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν βλέπουμε ότι κυκλοφορούν χάρτες και υπάρχει ασύρματη επικοινωνία από ακτή σε ακτή, που δίδονται στίγματα, σημεία, ώρες αποβίβασης, επιβίβασης, μεταφοράς κτλ. Αυτό πια πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά για το τι ακριβώς ρόλο παίζει ένας αριθμός από αυτούς οι οποίοι έρχονται από απέναντι στο εσωτερικό της χώρας μας σε επίπεδο εθνικής ασφαλείας. Να θυμίσω τις προάλλες για το μάγειρα ο οποίος φωτογράφιζε, Τούρκος μάγειρας, τουρκογενής, ο οποίος φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί στο δρομολόγιο μεταξύ Κόκε Ρόδου, και να θυμίσω ότι απεδείχθη περιτράνωση σχέση του με το προξενείο της Κομωτινής. Άμα σας ρωτήσω τι έγινε αυτός, ξέρετε να μου πείτε? Όχι. Ούτε εγώ. Μπορώ να συνεχίζω, για εκείνον τον κύριο Στυλέρο. Ναι, κύριε Μαζί, χίλια συγγνώμη, αλλά το ότι δεν ξέρουμε εγώ και εσείς σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε? Μάλλον. Ή κάτι έγινε και δεν το ξέρουμε, το οποίο δεν μπορούσαν να το ανακοινώσουν γιατί δεν τολμούσαν. Να θυμίσω λοιπόν αυτόν τον κύριο, τον τζιχαντιστή στη Λέρο, ο οποίος στο Facebook, ο Βάιος ο Σύρος, ο συνάδελφός σας έβγαλε το ρεπορτάζ, όχι κανένας φασίστας, έτσι. Έγκυρος, δημοκρατικότατος δημοσιογράφος, από τους καλύτερους του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο οποίος τι έκανε? Έβγαζε διαφήμιση στο Facebook ότι ζητά σκληρούς ισλαμιστές και σκληρούς μαχητές με 2.500 δολάρια το μήνα για να τους στρατολογήσει και να τους στείλει για λογαριασμό της Τουρκίας στη Συρία. Αυτό γινόταν από τη Λέρο πριν μερικούς μήνες. Μπορώ να συνεχίσω και να λέω πολλά, δεν έχει νόημα. Όταν λοιπόν με ρωτάτε τι κίνδυνο, σας απαντώ με περιπτώσεις για να μην εκφράσω μία απλή άποψη και πείτε μπράβο, αυτή είναι η άποψή σου, τελειώσαμε, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, τα γεγονότα τι λένε. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα πυρήνων αποσταθεροποίησης και στα πλέον ευαίσθητα σημεία που είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και καταλογίζεται για την ελληνική πολιτεία ότι αδιαφορεί? Υπάρχουν. Ένα δεδομένο, ναι, υπάρχουν. Καταλογίζω στην ελληνική πολιτεία ατολμία. Δηλαδή, όταν βλέπω όλες οι χώρες... Δεν έχει φτιάξει το Μητρό τον ΜΚΟ. Για εγώ έχω... Δεν τα έχω καταλάβει καλά. Δεν τις ελέγχει όλες τις... Έτυχε να έχω μία συζήτηση σήμερα το πρωί με κάποιον ειδικό, δεν θέλω να πω όνομα,
ο οποίος μου είπε ότι το Μητρό των Νοικίων έγινε και αρχίζουμε και ερευνούμε και έχουμε ήδη βρει πολύ υλικό από αυτό που λέτε κτλ. Αν έχει γίνει, μπράβο, συγχαρητήρια, να συνεχίσουν έτσι. Να συνεχίσουν έτσι και μπράβο τους. Να σταματήσει αυτή η ατολμία. Έτσι. Να πάμε και στο γεγονός ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Και δεν μπορώ να ακούω από επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης ότι παραδείγματος χάρη μετά από αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν οι Αφγανοί πρόσφυγες θα μαζευτούν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο Βρετανό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εάν και εφόσον το ρεπορτάζ αληθεύει. Αλλά δεν το διάβασα σε μία πηγή, το διάβασα σε πολλές. Πάντα κρατώ μια αμφιβολία, γιατί αυτό το οποίο άκουσα δεν τολμώ να το πιστέψω. Δηλαδή ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας να γυρίσει και να πει ότι οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν θα πάνε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το χωνέψω και βάζω ένα ερωτηματικό εάν το ρεπορτάζ είναι πραγματικό ή fake. Θα φανεί όμως. Πάμε στην υπόθεση του Αφγανιστάν. Μα ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που ασχολείται με τη μετανάστευση, τι είπε, να φροντίσουμε οι πρόσφυγες αυτοί να πάνε στα γειτονικά κράτη. Βγήκε ο κύριος Πούτιν, του οποίου η χώρα είναι το 1/6 του εμβαδού του πλανήτη, της ξηράς, και είπε ότι εγώ δεν περνώ ούτε ένα. Δεν θα είναι αστείο η Ελλάδα να πει ότι παίρνει? Όχι, θα είναι αστείο. Ποιο είναι το ηθικό χρέος της Ελλάδος? Είχαμε ένα εκστρατευτικό σώμα αλφα ανθρώπων, 20, 30, μάλιστα. Είχαμε και 50 συνεργάτες Αφγανούς, μάλιστα. Αυτούς έχουμε ηθική υποχρέωση να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτούς που συνεργαζόταν με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλες οι δυνάμεις οι οποίες είχαν εκστρατευτικά σώματα εκεί. Όλους τους αμέσους συνεργάτες μου τα φέρουν. Αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η υπόθεση της αποσύρσεως των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν ξεκινάει από τον κύριο Μπους, προχωράει στον κύριο Ομπάμα, συνεχίζει στον κύριο Τραμπ, ο οποίος υπογράφει τη συμφωνία της Ντόχα. Άρα καθαρίζει το πράγμα. Και ολοκληρώνεται με τον κύριο Μπάιντεν, ο οποίος κύριος Μπάιντεν κατηγορούσε τον κύριο Τραμπ για αυτόν τον εθνοκεντρισμό του και την απομάκρυνση της Αμερικής από τους πόλους ισχύως τους διεθνείς. Άρα εδώ τι δηλώνει η παρατήρηση αυτή? Δηλώνει ότι υπάρχει ένα βαθύ κράτος το οποίο χαράσει στρατηγική, όπως κάνουν όλα τα σοβαρά κράτη, κύριε Ξιντάρη, Ξιντάριανέ. Όλα τα σοβαρά κράτη έχουν ένα μηχανισμό ο οποίος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων χαράζει στρατηγική. Μάλιστα. Δεν έπρεπε στη συμφωνία της Ντόχα και τώρα ο κύριος Μπάιντεν να πει «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει το μισό Αφγανιστάν να αποχωρήσει από τη χώρα του για να μην τον σφάξουν αυτοί τους οποίους εγώ επέτρεψα να γίνουν κυβέρνηση». Εάν μου το εξηγήσετε λοιπόν αυτό το σχήμα, τότε θα πω ότι κάτι δεν κατάλαβα και λόγω γύρατος αρχίζω και τα χάνω. Ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. Αυτός ο οποίος υπογράφει τη συμφωνία και αυτός ο οποίος την υλοποιεί δεν έπρεπε να διασφαλίσει ότι το μισό Αφγανιστάν δεν πρέπει να σφαγεί από το υπόλοιπο μισό στο οποίο αυτός δίνει την εξουσία? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσπαθώ και νομίζω ότι τόσο παραστατικά που μου το λέτε το καταλαβαίνω. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα σας, πάλι θα μου επιτρέψετε, σε μια άλλη διάσταση, δηλαδή στη διάσταση της απλής σκέψης. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ ως στρατηγική και γεωπολιτική και σχεδιασμούς των μεγάλων και, των δυνατών. Παράλληλα όμως, λέω ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια άνθρωποι, εσείς μου είπατε οι μισοί, εγώ θα πω 3 εκατομμύρια άνθρωποι, απλοί καθημερινοί, οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Μα είναι παραπάνω από τους μισούς, κύριε Ξενταριάννη, ξέρετε θέλετε. Γιατί. Γιατί αν ήταν στα 40 εκατομμύρια ανθρώπους που έχει το Αφγανιστάν, να ήταν τα 20 εκατομμύρια Ταλιμπάν,
Τώρα θα είχε τελειώσει η υπόθεση εδώ και καιρό. Σύμφωνοι. Και έρχομαι λοιπόν να σας πω, όλο αυτό το μείγμα, κύριε Μάζη, δεν παράγει αυτό που ονομάζουμε πρόσφυγα. Δηλαδή ο πρόσφυγας διαχρονικά δεν είναι μια φυσική έννοια συνέπειας ενεργειών. Μπράβο. Και καταστάσεων. Εδώ, λοιπόν... Για τον πρόσφυγα τι μου λέτε? Μπράβο. Γιατί ο πρόσφυγας έχει παραχθεί, έχει δημιουργηθεί. Ναι, ναι. Καλά έκανε ο Biden, ο ένας, αλλά υπάρχει και πρόσφυγας. Όχι, προσέξτε όμως. Εάν είναι να σταματήσουμε στο δεύτερο βήμα, τότε τι κάνουμε? Δεχόμεθα απολύτως το δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουν ό,τι θέλουν, μα ό,τι ακριβώς θέλουν, να θυσιάζουν έναν ολόκληρο λαό και από εκεί και ύστερα λέμε εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν, δικαίωμά τους. Εμείς τώρα ας έρθουμε να αναλάβουμε το βάρος. Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Ένα. Δεύτερον, ασφαλής χώρα πρώτη είναι η Τουρκία και πάλι. Ασφαλής χώρα είναι η Ρωσία. Ασφαλής χώρα είναι το Ιράν. Έχουμε τόσες ασφαλείς χώρες γύρω, στις οποίες μοιραία θα φτάσουν οι πρόσφυγες πριν έρθουν σε εμάς. Τι είπαμε ότι λέει ο νόμος? Ότι στην πρώτη ασφαλή χώρα είσαι νόμιμος και διατηρείς την ιδιότητα του πρόσφυγα. Από εκεί και μετά δεν είσαι πρόσφυγας πια. Θέλεις βίζα για να είσαι νόμιμος μετανάστης. Αλλιώς είσαι παράνομος μετανάστης. Και ρωτώ, η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο που το έχει ενσωματώσει και κάπου 75.000 οι οποίοι είτε έχουν κάνει... Είναι στη διαδικασία. Ναι, ακριβώς. Πόσους άλλους θα πάρει η Ελλάδα των 10 εκατομμύριων? Τι είπε η Αυστρία? Είπε ότι θα πάρει 20, νομίζω. Θα πάρω, λέει, 20 πρόσφυγες. Να μην σκοτώνεται κιόλας. Κρίμα είναι. Πώς να τους αντέξει 20. Για 20 άτομα μιλάει. Το νέο σύμφωνο, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε. Λέει πάρτε τους εκεί, φτιάξτε μια δομή, να τους μαζέψουμε, να τους καθαρίζουμε στην άκρη, στη γωνιά της Ευρώπης και από εκεί και πέρα μετά με βάση τον όγκο που θα δημιουργείται θα κάνουμε την κατανομή στην Ευρώπη. Αλλά δημιουργήστε εδώ ένα χώρο. Δεν το βλέπω αυτό. Αυτό δεν λέει το σύμφωνο? Ναι, ναι, δεν βλέπω. Ακριβώς λέω, δεν βλέπω στο σύμφωνο αυτό το καινούριο να υπάρχει ένας μηχανισμός θεσμοθετημένος και μια διαδικασία θεσμοθετημένη η οποία να λειτουργεί με βάση ήδη ορισμένες ποιοτικά, όχι κατά ανάγκη ποσοτικά, ποσοστώσεις. Και να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ανάλογα με τους πληθυσμούς που έχει το κάθε κράτος, θέλετε να βάλετε και άλλους συντελεστές. Ανάλογα με το εμβαδόν που έχει το κάθε κράτος, ανάλογα με την πυκνότητα των αστικών συγκεντρώσεων που έχει το κάθε, φτιάξτε μια εξίσωση πολυπαραγωγική, που να είναι ένας αλγόριθμος που να ισχύει για όλη την Ευρώπη και από εκεί και ύστερα να ξεκινήσουμε ως Ευρώπη δικαίως να δούμε πώς θα τραβήξουμε όλο αυτό το βάρος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν το προσπαθεί όμως η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία? Δεν το βλέπω. Ποια είναι η πρόταση της ελληνικής πολιτείας? Οι πέντε μεσογειακές χώρες. Ναι, ναι. Ο ποια είναι? Εγώ δεν είδα καμία πρόταση η οποία πραγματικά να βελτιώνει την κατάσταση που περιγράψατε μόλις προηγουμένως. Δεν είδα κάποιον μηχανισμό ο οποίος να κατοχυρώνει την ποσοστιαία κατανομή των παρανόμων ή νομίμων μεταναστών ή προσφύγων. Δεν συμμετέχει και δεν βοηθάει στο ένα σκέλος που είναι η δημιουργία των χώρων, των ζωνών της πρώτης υποδοχής. Στο εδαφός μας. Όχι, δεν θέλω στο εδαφός μου. Μα έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι και εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Ιταλία. Είναι και η Ισπανία. Είναι και η Μάλτα. Είναι και η Γαλλία. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να δούμε γιατί να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα εισπράττουμε μονίμως ένα δυσβάστακτο βάρος. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα δυσβάστακτο βάρος. Πώς θα, δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά? Κάπως πρέπει να γίνει. Ποιες είναι οι ενέργειες, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Νότου? Ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του, το κεφάλι του, το συμφέρον του και αφήνει τους υπόλοιπους απ' έξω. Ναι, αλλά εδώ οφείλουν τα κράτη τα οποία δέχονται το μεγάλο βάρος να είναι εκείνα τα οποία θα κινητοποιήσουν και τα υπόλοιπα. Η Ιταλία τι έκανε?
κύριος Ντράγκη, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ένας τεχνοκράτης, έτσι. Εξελέγει όπως εξελέγει πρωθυπουργός της Ιταλίας. Τι μας λέει? Μας λέει, κοιτάξτε, όλα καλά. Βεβαίως υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το ανθρωπιστικό κτλ. Εγώ θα ακολουθώ, λέει, όμως τη μέχρι σήμερα νομοθεσία, της Λέγκας του Βορρά δηλαδή, του κυρίου Σαλβίνη δηλαδή, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη νέα. Δημοκράτης, δημοκράτης, τεχνοκράτης, τεχνοκράτης, Ευρωπαίος, Ευρωπαίος, αλλά η νομοθεσία Σαλβίνη, η νομοθεσία Σαλβίνη. Μας βολεύει, δεν την αλλάζουμε. Εμείς δεν έχουμε νομοθεσία Σαλβίνη όμως. Πώς θα προστατευτούμε? Και να πάμε τώρα στις τρέχουσες εξελίξεις. Κύριε Μάζη, ο Υπουργός, ο οποίος είναι και βουλευτής Χίου, είπε χθες σε ένα σταθμό ενημερωτικό ότι μέχρι τον Οκτώβρη, μέσα στον Οκτώβρη, θα έρθουν οι μπουλντόζες και θα ξεκινήσει η διαδικασία. Ο διάλογος έχει εξαντληθεί, οι ροές έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, οι μετακινήσεις έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που έχει δεσμευτεί και έχει υποσχεθεί με μια μικρή πιθανόν καθυστέρηση, και από εκεί και πέρα πάμε να τακτοποιήσουμε το χώρο και να βρθούν οι μπουλντόζες να φτιάξουν αυτό το πράγμα που λέμε χώρο υποδοχής, τακτοποιημένο, περιφραγμένο, προσεγμένο, ανθρώπινο χώρο υποδοχής. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι, είπατε ότι είπε οι ροές έχουν μηδενιστεί, έτσι? Ναι. Και τότε τι να τον κάνατε το χώρο? Μα μήπως είναι αντίφαση αυτό, γιατί όταν είχαμε ροές λέγαμε έχουμε ροές και δεν θέλουμε χώρο. Μετά τώρα που... Όχι. Για προσπαθώ να ορθολογιστώ. Για προληπτικούς λόγους. Πώς μηδενίστηκαν οι ροές? Καυχόμεθα ότι ασκήσαμε ως κυβέρνησης προστασία των συνόρων αποτελεσματική. Ναι. Ναι. Και έτσι εμηδενίσαμε τα ροάς. Πάρα πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε έτσι και ας αφήσουμε τις νέες δομές και τα νέα κιτ. Δεν μπορούμε. Είμαστε ανικανοί να το πούμε. Ότι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα το κάναμε γιατί? Να ηρεμήσετε λιγάκι, να αδειάσουμε λίγο τα νησιά από αυτό το φορτίο το οποίο προκάλεσε κοινωνικές εκρήξεις, να το φορτώσουμε στους Αθηναίους, στους Κοζανίτες, στους Λωρινιώτες. Ξέρετε πόσα κιτ χτίστηκαν στην υπηρετική Ελλάδα, κύριε Ξενταριανέ? 42 πόλεις. 42 πόλεις, οι οποίες μοιραία θα γίνουν ισλαμικές πόλεις. Δηλαδή 42 ισλαμικές πόλεις, μέσα στις οποίες θα κτιστούν και τεμένοι. Μπράβο. Σας το λέω γιατί η Ελλάδα είναι μία, δεν είναι τα νησιά. Και η Ελλάδα είναι μία η Ελλάδα. Μπράβο. Λοιπόν, πείστε μου κάτι, αυτά τα κέντρα χτίστηκαν για να μείνουν άδεια? Όχι. Χτίστηκαν για να πάρουν κάποιοι τις αναθέσεις? Πολύ πιθανόν. Αλλά άδεια δεν θα μείνουν, ήδη γεμίζουν. Με ποιους γεμίζουν? Με αυτούς που φεύγουν και οι οποίοι θα συνεχίσουν να έρχονται και θα συνεχίζουν να περνάνε μέσα. Μάλιστα. Εάν λοιπόν τώρα η κυβέρνηση, η εκλεκτή κυβέρνηση σε αυτή την οποία διαθέτει η χώρα μας, έχει καταφέρει να σταματήσει τις ροές και να τις μηδενίσει, άρα έχει μάθει τον τρόπο. Θα τον έμαθε να συνεχίσει να τον ασκεί και να μην χτίζει νέα κέντρα. Διότι μοιραία θα σκεφτώ κι εγώ ο αφελής ότι κάποιοι εξυπηρετούνται από αυτά τα κέντρα. Κάποιες αναθέσεις θα γίνουν, κάποιες διοικήσεις θα ανατεθούν, κάποιες ΜΚΟ θα παίρνουν μισθούς καθαρίστριας 1.500 ευρώ, για να μην συζητήσουμε για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Πληρώνουν εφορία αυτοί? Θέλω να ρωτήσω, γιατί εγώ πληρώνω. Πληρώνουν? Τα στελέχη των ΜΚΟ πληρώνουν? Φορολογούνται? Βιβλία έχουν? Τηρούν? Κύριε Μάζη, έτσι όπως το λέτε, όχι, έτσι όπως το λέτε, νιώθω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχει, ναι, ο κίνδυνος να το ισοπεδώσουμε όλο το σύστημα σε επίπεδο ΜΚΟ. Έτσι είναι. Ειλικρινά, το νιώθω έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή... Εγώ ως πολίτης οφείλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Είμαι φορολογούμενος, κύριε. Πληρώνω, κύριε. Τις επιδοτήσεις των μεταναστών τις πληρώνω. 70-30. 70 ως ελληνικό κράτος, 30 ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ύπατη αρμοστία. Δεν έχω δικαίωμα να μάθω που πάνε τα λεφτά μου? Και γιατί? Και αν το εγκρίνω, εν πάση περιπτώσει, με ρωτήσανε
Να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, να το δούμε. Πώς δουλεύει η δημοκρατία? Έτσι δεν δουλεύει? Το διανοήθηκε κανείς να το πει? Μην γίνει ένα ωραίο δημοψήφισμα, να παρουσιαστούν από όλα τα κόμματα τα επίσημα στοιχεία, να φέρουμε και τον επίτροπο τον σχετικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας παρουσιάσει τα επίσημα στοιχεία, έτσι, να φέρουμε και τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να γίνει μια συζήτηση μιας εβδομάδος στη Βουλή, να συγκεκριμενοποιηθούν οι πίνακες των στοιχείων, να τεθούν εις γνώση του ελληνικού λαού και να πάμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα και να ζητήσουμε τη γνώμη των Ελλήνων. Πώς το βλέπετε, κύριοι? Τόσα πληρώνετε για αυτούς οι οποίοι είναι τόσοι και οι οποίοι αυτό κατοικούν εκεί? Δεν πρέπει? Η Ελβετοί είναι χαζοί, ας πούμε, που για το παραμικρό κάνουν δημοψήφισμα? Θα μου πεις τι θες τώρα να κάνεις, το Σύνταγμα του Καποδίστρια στην Ελλάδα? Ναι, αυτός ο καημένος το έφτιαξε για τους Ελβετούς και εμείς τον σκοτώσαμε. Και σκοτώνουμε και πολλούς άλλους οι οποίοι προσπαθούν να πούν μια αλήθεια σε αυτόν τον τόπο. Όπως μπορούμε τους σκοτώνουμε, ηθικά, οικονομικά, όπως μπορούμε. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή, κύριε Τσινταριανέ? Γιατί εδώ θέτω τώρα υπαρξιακά προβλήματα για τη χώρα. Δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Σε απλές ερωτήσεις σταματάω. Εγώ θα ήθελα να προετοιμάσουμε το κλείσιμό μας και ίσως φανεί υπερβολή η ερώτησή μου, αλλά όλο αυτό το τελευταίο, το οποίο έχει και μια κατάθεση ψυχής μέσα. Βέβαια. Πού εκφράζεται πολιτικά αυτή? Δηλαδή εμείς έχουμε μια διάταξη και δόξα τω Θεώ η δημοκρατία μας δεν φαίνεται να κινδυνεύει, τουλάχιστον αυτή η αστική δημοκρατία μας και η διάταξή της. Πού εκφράζεται σήμερα? Η πολιτική κρυστάλλωση αυτών των ιδεών ίσως πάρει καιρό να εμφανιστεί, ούτως ώστε να πούμε ότι να ένα κομματικό κέλυφος το οποίο μπορεί να ενσωματώσει όλες αυτές τις αρχές κτλ. Και το οποίο να εγκρίνουμε. Αυτό είναι θέμα ιστορίας, ιστορικής λειτουργίας, ιστορικού προτσές. Αλλά από εκεί και μετά αυτές οι ιδέες πρέπει να κατατίθενται ούτως ώστε να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Ναι, η ερώτησή μου λοιπόν ήταν έτσι ευθέως. Δεν είναι ο Μάζης προπομπός μιας άμεσης ενεργοποίησης πολιτικής? Όχι. Μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, διένυσα και έκλεισα έναν ολόκληρο ακαδημαϊκό κύκλο, τον οποίον τον χάρηκα με όλες του τις πίκρες, τα προβλήματα. Έγραψα 10.000 σελίδες, δημοσίευσα. Τιμηθήκατε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Διάβασα. Βραβευτήκατε και τιμηθήκατε. Τιμήθηκα, εξυβρίστηκα κιόλας, βεβαίως, γιατί όχι. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Δεν ασχολήθηκα. Μάλλον έκανα λάθος. Δεν ασχολήθηκα με κόμματα. Με την πολιτική ασχολήθηκα. Αλλά με τη γεωπολιτική. Εδώ πέρα όμως, επειδή συζητούσαμε μάλιστα με εκλεκτούς φίλους χιώτες χθες το βράδυ και τους έλεγα την άποψή μου ότι ειδικά σε χώρες τις οποίες ονομάζω εγώ ευθέως προτεκτοράτα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Η εσωτερική πολιτική είναι άμεση απόρρια και αυστηρό αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων. Είσαι υποχρεωμένος κάποια στιγμή να δεις εάν υπάρχει δικλής ασφαλείας, ούτως ώστε η εσωτερική σου πολιτική ενός μικρού κράτους, αλλά στρατηγικότατου κράτους, μπορεί κάπως, με κάποιο τρόπο, μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, να αποκτήσει μια αξιοπρέπεια. Όχι να γίνει η Κούβα του Γκεβάρα, όχι. Αλλά να αποκτήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ΝΑΤΟ, μια αξιοπρέπεια. Και θα πω το εξής. Όταν ρωτάω τις περισσότερες φορές σε μεγάλα ακροατήρια, βρε παιδιά, εάν η Ελλάδα είχε αντί για Έλληνες, Ισραηλινούς, θα κυβερνούσε τον κόσμο? Όλοι μου απαντάνε με αυτό το γέλιο που σας ξέφυγε και εσάς, γιατί είναι πηγαίο. Και αναρωτιέμαι και λέω, αφού λοιπόν όλοι θεωρούν αυτονόητο ότι ένα πολύ μικρό κράτος, 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια είναι Άραβες, μπορεί να γίνεται σεβαστό. Προσέξτε, δεν είπα σώνει και καλά αγαπητό, είπα σεβαστό. Αγαπάμε το γιο μας, τη γυναίκα μας, την κόρη μας, τη γιαγιά μας, τη μαμά μας. Στην πολιτική, όπως είπε ο Λόρδος Πάλμερστον,
δεν υπάρχουν ούτε διαρκείς εχθρότητες, ούτε διαρκείς φιλίες. Υπάρχουν διαρκείς συμφέροντα. Με αυτό λοιπόν τον όρο, το Ισραήλ είναι σεβαστό. Πώς το καταφέρνει? Ίσως επειδή είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Όχι, δεν είναι έτσι. Α, ωραία. Κάτι άλλο λοιπόν συμβαίνει. Τι? Έχουν καταλάβει ότι θέλουν να ζήσουν, κύριε Εξενταριανέ. Αν το καταλάβουμε και εμείς στην Ελλάδα ότι θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε να υπάρχουμε και ότι είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο είμαστε, χωρίς να θεωρούμε τους εαυτούς μας καλύτερος από τους άλλους. Με ρώτησαν μια φορά τι είναι ελληνισμός, κύριε συνάδελφε. Και τους είπα να σας δώσω ένα μαρξιστικό ορισμό. Ναι, εντυπωσιάστηκαν. Και είπα, είναι η ελληνική γλώσσα, η εξ αυτής προκύψασα ελληνική γραμματεία, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, η θρησκεία και η μνήμη που συνδέει όλα τα ανωτέρω με συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους. Αυτό είναι ο ελληνισμός. Τα θέλουμε. Εάν δεν τα θέλουμε να το δηλώσουμε και να ξαναγυρίσουμε στην διασπορά. Μπορεί να μας αξίζει και μόνο η διασπορά. Δεν ξέρετε, μπορεί να μην χρειάζεται να έχουμε κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς οι ίδιοι ως λαός θα το ορίσουμε. Δεν θα μας το ορίσουν άλλοι με το πιστόλι στο κρατάκι. Κύριε Μάζη, νιώθω απίστευτα ευχαριστημένος, γιατί είναι μια απόλαυση να σας ακούει και να κουβεντιάζει κανείς μαζί σας. Μακάρι να είχαμε απεριόριστο χρόνο. Μεγάλη μου τιμή. Νιώθω όμως ότι θα είστε συχνά εδώ, γιατί βλέπω περιβάλλον ανθρώπων δίπλα σας πολύ μεγάλο. Τους αγαπάνε. Σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Και οπότε έτσι, αισθάνομαι πολύ ωραία. Είναι βέβαιο ότι θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία πάρα πολλές φορές και για μας αυτό είναι τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.